Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας. Πάμε στον κύριο Κυριακόπουλο τώρα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων του ΙΚΑ. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα λίγο να διαφοροποιηθώ από το πλαίσιο της συζήτησης, γιατί δεν αγγίζουμε ένα βασικό θέμα. Παρακαλώ. Που αφορά την κοινωνία και τους πολίτες, πώς λειτουργεί ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας που είναι το ΙΚΑ. Αν είναι αποδοτικός, αν λειτουργεί σύγχρονα, αν προσφέρει υπηρεσίες σύγχρονες στους πολίτες, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες τι συμβαίνει στις υπηρεσίες του ΙΚΑ, που δεν είναι φετινό φαινόμενο, είναι διαχρονικό φαινόμενο την περίοδο θεώρησης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων. Έφερα σήμερα δύο χαρτάκια από προτεραιότητες. Τι είναι αυτά, της αναμονής εκεί. Αναμονής. 10 και 34 ο ασφαλισμένος πήρε το 304 νούμερο. Μάλιστα. Για να εξυπηρετηθεί σε μια υπηρεσία η οποία έχει 5.000 εργαζόμενους. Τι ώρα εξυπηρετήθηκε? Οι εξυπηρετήσεις των ασφαλισμένων αυτή την περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, φτάσανε μέχρι και 5 και 5.30 το απόγευμα. Μάλιστα. Ήταν τραγική η κατάσταση. Και βέβαια δεν είναι ευθύνη της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου. Είναι ένα σχέδιο που έχει οργανωθεί από πέρυσι. Δυστυχώς, ό,τι εφαρμόζεται δηλαδή, σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, μένουν και περιμένουν 7-8 ώρες. Έρχονται 3 και 4 μέρες, κύριε Χατζηνικολάου, να εξυπηρετηθούν. Και εξαγριώνονται, εξοργίζονται και την πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι. Αυτοί φταίνε για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Αν λοιπόν δεν αποκτήσουμε μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση, αποτελεσματική, λειτουργική, που να περιφρουρεί τις δαπάνες και τα έσοδά της. Γιατί εμείς θυμάμαι ότι είχε εξαγγείλει η διοίκηση ότι θα γίνεται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά σιγά σιγά θα το γίνεται πράγμα. Από τον χρόνο. Από φέτος ξεκινήσει, έγινε μια μεγάλη ομάδα ασφαλισμένων ανέργων, αλλοδαπών. Ήταν έξω από αυτή τη διαδικασία. Τα έμεσα μέλη δεν μπήκαν από την αρχή και δημιουργήθηκε αυτή η τεράστια τελεπορία. Βέβαια, η προοπτική είναι σε 2-3 χρόνια, αν συνηθίσουμε και εμείς την ιδέα των μεταρρυθμίσεων και τη αλλαγή του τρόπου θεώρησης του βιβλιαρίου να βελτιωθεί η κατάσταση. Σημασία έχει τη σήμερα ότι έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος πάει να κάνει ελέγχους μετά από 10 χρόνια σε μια επιχείρηση και να τη χρεώσει 20.000 ευρώ και πέστε μου, κύριε Χατζηνικολάου, εσείς, αν μπορεί να πάρει μια επιχείρηση, αν μπορεί να δώσει μια επιχείρηση μετά από 10 χρόνια ή 12 χρόνια 20.000 ευρώ για μια δεκαετία πίσω, ένας οργανισμός ο οποίος έχει 150.000 συντάξεις εκκρεμότητα, με υπαλλήλους οι οποίοι έχουν 1.500 συντάξεις ο καθένας ετής συνταξιοδότησης, με ένα σύστημα ασφαλιστικό. Όλοι οι υπουργοί που έχουν περάσει μέχρι σήμερα είπαν θα κωδικοποιήσουν την ασφαλιστική νομοθεσία, η οποία έχει 5.450 εγκυκλίους νόμους και υπουργικές αποφάσεις και 2.800 δικαστικές αποφάσεις. Αυτό είναι το πλαίσιο που κινείται σήμερα το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Μιλάμε για τρέλα. Για τρέλα μιλάμε. Τρέλα που την πληρώνει ο πολίτης και ο εργαζόμενος. Χαρακτηριστικά σας λέω, αν μπορούμε να περιφρουρήσουμε τις δαπάνες μας. Το 2014, τον Αύγουστο μήνα είχαμε 794 εκατομμύρια εισπράξεις. Τον Αύγουστο μήνα που είναι η κορυφή του τουρισμού στη χώρα μας. Μάλιστα. Περίπου 70 από έναν άλλο μήνα κοινό του χρόνου. Περιφρουρείται λοιπόν το ασφαλιστικό σύστημα και οι πόροι του με αυτόν τον τρόπο. Η εσφοροδιαφυγή οριάζει. Και από εκεί που κάναμε 1.000 υπάλληλοι ελέγχους εδώ και 5 χρόνια, σήμερα την κάνουν 27 και 27 υπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα και 300 περίπου από το ΣΕΠΕ. Οι οποίοι ξέρει ο κύριος Βρούτσης τη διαφορά της δουλειάς μας, γιατί το ΣΕΠΕ κάνει και άλλες εργασίες, ψάχνει και άλλα θέματα, μισθοδοσία και κάποια άλλα θέματα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Επιτέλους, σε αυτή τη χώρα πρέπει το πολιτικό σύστημα να αποφασίσει το μεγαλύτερο ασφαλιστικό της χώρας, οργανισμό όπως είναι το ΙΚΑ, να βρούμε τη φυσιογνωμία του, να βρούμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι, να μην εξαντλούνται, να σέβονται και αυτοί και τον πολίτη και ο πολίτης να σέβεται και αυτούς. Και αυτό χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Μάλιστα. Και το πολιτικό σύστημα σε αυτό το πράγμα πρέπει να συνενέσει σε ένα κοινό τρόπο αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που έχει ασφαλιστικό οργανισμός. Παρακαλώ, μία φράση. Ναι, έχει απόλυτα δίκιο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Έχουμε συναντηθεί και έχουμε καταλήξει και έχουμε δρομολογήσει πρώτον να επιστρέψουν οι 200 που απολύθηκαν με διαθεσιμότητα από τα ασφαλιστικά ταμεία για να ενισχύσουν το τμήμα έκδοσης των συντάξεων και το τμήμα Μητρώ που είναι οι ουρές. Δεύτερο, έχω ζητήσει 1.720 προσλήψεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, έχει ενημερωθεί η Ομοσπονδία για φέτος, μέσα στις 15.000 προσλήψεις, 1.720 να είναι για τα ασφαλιστικά ταμεία για αυτές τις κατηγορίες και να τριπλασιάσουμε αυτούς που κάνουν ελέγχους. Είναι απαράδεκτο να είναι 27. Και τρίτο, πληροφοριακά συστήματα τα οποία έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Επικυρίου Βρούτση, τα οποία βοηθάνε σε ηλεκτρονικές καταγραφές, εξυπηρέτηση των εργαζομένων και του πολίτη, είπαμε θα τις συνεχίσουμε και θα τις αναβαθμίσουμε. Χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι γι' αυτό. Με αυτά τα μέτρα πιστεύουμε ότι και ανάσα θα πάρουν οι εργαζόμενοι του ΙΚΑ, αλλά και καλύτερα θα εξυπηρετούν τις ασφαλισμένοι. Χαίρομαι γι' αυτό, κύριε Και θέλουμε τη στήριξη της Ομοσπονδίας να τα προχωρήσουμε. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί στις 24 Δεκεμβρίου πέρυσι
παρουσιάστηκε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, το σύστημα Atlas. Πάνω από 400.000 Έλληνες έχουν μπει και έχουν δει ηλεκτρονικά τα ένσημά τους. Και έχει αποδεχθεί η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι θα συνεχίσει αυτό για να φτάσουμε στο 100% της απασχόλησης, γιατί τώρα βλέπουν 21 χρόνια. Όσο αφορά για την κωδικοποίηση, συμφωνώ. Είναι ένα έργο όμως που ξεκίνησε, Πρόεδρε, το ξέρεις. Είναι στο μισό. 40.000 σελίδες είχε το ασφαλιστικό. Θα ολοκληρωθεί, αν το συνεχίσει η σημερινή κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2015. 40.000 σελίδες ήταν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας και 5.286 νόμοι. Αλλά τελειώνει. Έχει δρομολογηθεί. Έχει δρομολογηθεί, κύριε Βρούτση, στον κύριο Χάρη. Χαίρομαι. Να δώσω τη διάσταση όμως στη λειτουργία. Ναι. Και οι υπόλοιποι. Επί υπουργίας κυρίου Βρούτση, τον Οκτώβριο του 2014 έγινε μια προκήρυξη διαγωνισμού των αποδιορίστων για 170 θέσεις στο ΙΚΑ. Ξέρετε, κύριε Χατζη Νικολάου, πόσοι κάναν αίτηση για να προληφθούν. 12. Μάλιστα. Γιατί ξέρουν ότι το ΙΚΑ είναι με τοπική σύγκρουση με την κοινωνία, δυστυχώς χωρίς να φταίνουν οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο Γενικό Γραμματέα της Ένωσης των Αξιωματικών της Αστυνομίας, τον κύριο Βράτζα. Κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα σας. Άκουσα με πολύ προσοχή, ενδιαφέρον και θα έλεγα και κατανόηση τους κυρίους υπουργούς. Και η κατανόησή μου εδράζεται στο σημείο το ότι έχουν να επιλύσουν μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η σχέση εργαζομένου προς συνταξιούχου τίνει στο 1:1. Πρωτοετής φοιτητές στις οικονομικές σχολές γνωρίζουν ότι για να υπάρχει υγιές και βιώσιμο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται τουλάχιστον 3 εργαζόμενοι και ένας ασφαλισμένος. Δυστυχώς, επί σειρά ετών, δεκαετιών θα έλεγα, δεν υπήρξε ανορθολογική διαχείριση των ταμείων, δεν ελήφθησαν τα μέτρα τα σωστά που έπρεπε να ληφθούν εγκαίρως και θα έλεγα με ευθύνη όλων των παραγόντων, ακόμη και ημών των συνδικαλιστών, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος το 2009 μαζί με τη χρεοκοπία της χώρας. Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες, γιατί δεν θα ήθελα να αδικήσω τις μετέπειτα κυβερνήσεις, υπήρξαν κάποιες προσπάθειες προς θετικές κατευθύνσεις, πλην όμως ενδεχομένως και με την πίεση των καταστάσεων και των γεγονότων, πήραν και πολλές λαθασμένες αποφάσεις. Μία από αυτές αφορά και το δικό μας ταμείο, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας των Εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, όπου σύμφωνα με όλες τις αναλογιστικές μελέτες είναι ένα βιώσιμο ταμείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όποτε κρίνει, κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει πολλές προσαρμογές προς τα κάτω, ούτως ώστε να ανταποκρινόμαστε σε όλες μας τις υποχρεώσεις. Έρχεται η προηγούμενη κυβέρνηση με τον νόμο 4281, αν θυμάμαι καλά, το 2014, στο άρθρο 20 και μας επιβάλλει υποχρεωτικά δύο επιλογές. Στην ουσία, δηλαδή, διαλύει το αυτοδιοίκητο του ταμείου και μας δίνει δύο επιλογές. Η μία επιλογή να ιδρύσουμε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και η άλλη επιλογή, εφόσον δεν πράξουμε αυτό, η άλλη επιλογή είναι να πάμε στο, μας εντάσσει στο ΕΤΕΑ, στο Επικουρικό Ταμείο. Όχι δική μας κυβέρνηση. Όχι, η προηγούμενη. Λοιπόν, και εσείς η δική μας θέση είναι κάθετα αντίθετη. Δεν απειπολεί με τίποτε τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα. Αποκλείουμε λοιπόν τη μία την περίπτωση, να πάμε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το άλλο όμως το θεωρούμε άδικο, γιατί και εδώ ήδη ακούστηκε από συνομιλητές ότι το ΕΤΕΑ είναι ελλειμματικό και κάθε λίγο και λιγάκι προβαίνει και σε νέες μειώσεις. Το δικό μας το ταμείο, και αυτό χρειάζεται κάποιες μικρότερες βέβαια προσαρμογές. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι βιώσιμο και αισθανόμαστε εμείς ως μέλη του ταμείου μας ότι μας σωθούν σε αυτή την επιλογή, ούτως ώστε να επιχορηγήσουμε ένα ελλειμματικό ταμείο. Ζητάμε τώρα από τον κύριο Στρατούλη, από τη νέα κυβέρνηση. Όπως είχε δεσμευτεί. Επίσης, ξέχασα να πω για το ΕΦΑΠΑΞ. Πρέπει να συντομεύσετε όμως. Υπάρχει σε αυτόν τον νόμο και ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ με το μαθηματικό τύπο και με το αξιόμαχο για τα σώματα ασφαλείας. Θα μου επιτρέψετε να πω μια έκφραση των ημερών. Εκεί έχει διατυπωθεί με μια δημιουργική ασάφεια που οδείς γνωρίζει μέχρι σήμερα τι γίνεται με τον τρόπο εφαρμογής. Η ασάφεια δεν είναι ποτέ δημιουργική. Ακούστε τώρα, μας έχουν μάθει εδώ τους νεολογισμούς. Υπάρχουν αιτήσεις που δημιουργικό είναι μόνο το σαφές. Η ασάφεια ποτέ δεν είναι δημιουργική. Υπάρχουν τα χρήματα. Εγώ θα πω μια έκφραση. Χρήματα υπάρχουν στα ταμεία τα δικά μας. Πλην όμως περιμένουν οι συνάδελφοι που έχουν υποβάλει αίτηση για να πάρουν το ΕΦΑΠΑΞ, διότι δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο θα υπολογίσουμε το ΕΦΑΠΑΞ. Ζητάμε λοιπόν από τον κύριο Στρατούλη, όπως δεσμεύτηκαν προεκλογικά,
την κατάργηση αυτού του νόμου και όχι την παράταση. Γιατί το θεωρούμε, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, την λαϊκή έκφραση, πέταγμα της μπάλας στην εξέδρα. Και να καθίσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μία φράση, ούτως, κύριε Στρατούλη. Να καταστούν, είναι υγιή και βιώσιμα και να παραμείνουν και στο μέλλον για να ανταποκρίνουν τις υποχρεώσεις τους. Να συμπληρώσω την ερώτηση στον κύριο Στρατούλη. Προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αγκαλιάσει όλη την αστυνομία, δεσμευόμενος ότι θα καταργήσει τον νόμο. Στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε τώρα, έφερε απλώς την παράταση του δικού μας νόμου. Λοιπόν, τώρα είναι παράξενο να με ρωτάει ο κύριος Βρούτσης που σας άρπαζε. Να απαντήσετε που σας άρπαζε τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ερώτηση νομίζω ότι ήταν πλήρης. Όχι ο κύριος Βρούτσης προσωπικά, η κυβέρνηση για το αν θα τα φέρουμε πίσω. Μα αυτό είπα λοιπόν, και εγώ. Η δέσμευσή μας ήταν και προεκλογική και μετεκλογική, γιατί είδαμε μαζί εγώ και ο κύριος Ρωμανιάς την ομοσπονδία σας και του συλλόγου σας και είχαμε πει και συμφωνήσατε να δώσουμε καταρχή. Είχατε το μαχαίρι εδώ, μέχρι 28 Φλεβάρι ή να κάνετε ιδιωτικό ταμείο ή να πάτε στο ΕΤΑ. Είπαμε ότι θα... μέχρι 28 Φλεβάρι ήταν η προθέση. Μα και τώρα μου συνεχίζετε, δεν μπορούμε να δώσουμε φάπαξ. Είμαστε στον αέρα. Είπαμε θα δώσετε φάπαξ. Είπαμε λοιπόν να πάει μέχρι 30 Ιούνιου και μέχρι τότε να κουβεντιάσουμε και ότι η κατεύθυνσή μας είναι το άρθρο 220 να το καταργήσουμε. Δεύτερο, είπαμε ότι είναι θέμα λίγων ημερών τα εφάπαξ, γιατί το θέμα δεν είναι να πάρουν εφάπαξ οι ασφαλισμένοι σας με το νέο μαθηματικό τύπο και να πάρουν κατεδαφισμένο εφάπαξ, να περιμένετε λίγες μέρες να θεσπίσουμε το νέο μαθηματικό τύπο και, για να μην έχετε μειώσει το εφάπαξ. Τη ρήτρα αξιόμαχο, γνωρίζετε να μας πείτε τι είναι. Τη ρήτρα αξιόμαχο, επειδή έχει μια μη δημιουργική ασάφεια και επειδή ούτε κι εγώ που είμαι σαν υπουργός έχω καταλάβει τι ακριβώς λέει, έχω πει να έρθουν αύριο κάποιοι να μου πούν με πολύ απλές κουβέντες, αν είναι δυνατό. Τι σημαίνει. Τι πράγμα είναι αυτό. Γιατί όχι μόνο εγώ, αλλά κανείς παράγοντας του Υπουργείου δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα δούμε. Για ελάτε το όνομά σας και το ερώτημά σας. Ή το σχόλιο σας. Σχόλιο, εντάξει, μην φάω χρόνο από τους υπόλοιπους. Λάζος Βασίλης, λέγομαι. Ήρθα από Βρυξέλλες. Συνδικαλίζομαι στον χώρο των μέσων μαζικής μεταφοράς Βρυξέλλες ως οδηγός τραμ. Βέβαια, δεν ήρθα με αυτή την ιδιότητα. Ήρθα με την ιδιότητα του μετανάστη, γιατί έφυγα το 8. Και έχω να παρατηρήσω κάτι. Μπλα, 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 μπλα. Πολλά μπλα. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ότι θέλουμε να το παίξουμε ξερόλες, αλλά κανένας δεν έχει την αίσθηση του know-how. Τι εννοώ με αυτό. Δεν έχει έρθει ποτέ ένας Έλληνας πολιτικός, ο οποίος να ενδιαφερθεί τι γίνεται στο εξωτερικό. Τι εννοώ με αυτό. Να πάρει, δεν λέω εμένα προσωπικά, εγώ είμαι συνδικαλιστής, οπότε έχω τον αντίλογο μέσα μου. Αλλά να πάρει έναν άνθρωπο ενδεχομένως των επιχειρήσεων, των γιατρού, ξέρετε πώς γιατρού έχουν στις Βρυξέλλες. Και να ρωτήσει, ρε παιδιά, αυτό το ασφαλιστικό σύστημα όσον αφορά την υγεία. Πώς κάνετε στο εξωτερικό και λειτουργεί. Το Βέλγιο, ξέρετε, έχει 20 χρόνια και παραπάνω να κάνει απεργία για περίθαλψη. Απλά πράγματα. Θέλω εγώ να πάω να ασφαλιστώ. Θέλω 8 ευρώ το μήνα. Και έχω όλα τα προνόμια, όλες τις επιστροφές σε δαπάνες που θα κάνω. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό είναι όλα θεωρητικά. Απλά ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στον κύριο Βρούτσι. Κύριε Βρούτσι, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ... Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑος, σε καμία περίπτωση. Και σε καμία περίπτωση, εντάξει, για άλλους λόγους. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει εμπόριο πατριωτισμού σήμερα, η Νέα Δημοκρατία από το 2012 και θα έλεγα από την έλευση του κυρίου Σαμαρά έκανε εμπόριο μυσαλλοδοξίας. Μυσαλλοδοξίας δεν μας έφερε στα Δεκεμβριανά ως προς την ουσία, αλλά ως προς τον πολιτικό λόγο νομίζω ξεπέρασε ακόμα και τα όρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλλον επειδή ήρθατε από τις Βρυξέλλες και δεν ξέρετε τα πράγματα στην Ελλάδα, εκτιμώ ότι είστε ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω πολύ απλά ότι 2,5 χρόνια θυσιών του ελληνικού λαού με μια κυβέρνηση που πραγματικά κυβέρνησε και πήρε δύσκολες αποφάσεις, αλλάξαμε όλη την εικόνα της χώρας, ακόμα και στα δημοσιονομικά. Και σήμερα βλέπουμε ότι ήδη το πρώτο δίμηνο η Ελλάδα καταραίει, η Ελλάδα έχει απομονωθεί και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και βλέπω τους κυβερνώντες να έχουν την ίδια προεκλογική ρητορία δυστυχώς και σήμερα. Χωρίς να πάρω καμία απόφαση. Κάθε πρωί στο Real FM. Καταραίει η χώρα γιατί την αφήσατε εσείς ως κυβέρνηση να μην έχει το κράτος μια ακολουθία από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Αφήσατε τα στυλό στο
κάτω, δεν συνεχίσατε να κυβερνάτε, γιατί βλέπατε την ήττα να έρχεται. Και προκειμένου να εκθέσετε τη νέα κυβέρνηση. Που την υπερασπίζεστε και είστε μέλος της. Και είστε μέλος της, βεβαίως. Βεβαίως, με αυτά που λέτε, μα είναι δυνατόν να λέτε. Εσείς αυτή τη στιγμή. Καλά, το λέτε για να έχετε το άλοθη για αυτό που θα πείτε. Για τη μυσαλλοδοξία που λέτε. Καταρχάς, είναι προσβλητικό για ένα κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κώστα του Καραμαλή, ακόμα και του Μητσοτάκη και του Εύερτ. Να υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρόκειται από την ακροδεξιά. Αυτό για μένα είναι καταρχάς απαράδεκτο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Στρατούλη, μία φράση. Καταρχή, ναι, με πολύ προσοχή άκουσα τις προτάσεις του κυρίου, ο οποίος ήρθε από τις Βρυξέλλες, και για το θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών στην ασφάλιση υγείας και την παρατήρησή του την πολύ εύστοχη ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αλλά έργα. Κυρίως από εμάς, από την καινούργια κυβέρνηση. Και πρέπει να το έχουμε οδηγό μας. Τώρα, για αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης, ότι που του είπε για 2,5 χρόνια θυσίες του ελληνικού λαού, όχι. Δεν ήταν θυσίες, κύριε Χατζηνικολάου. Θυσίες είναι όταν σου το ζητάνε και το δίνεις ο ίδιος. Εξαναγκασμός ήταν. Λαιλασία και ληστεία των εισοδημάτων του ελληνικού λαού αυτό που έγινε τα 2,5 χρόνια, και όχι θυσίες γιατί δεν τον ρώτησε κανείς να τις κάνει. Έλατε. Λέγομαι Νίρος Παναγιώτης, είμαι ταξιτζής. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Στρατούλη. Πρώτα απ' όλα για τις οφειλές των ΟΑΕ. Εγώ 5 χρόνια είμαι ιατρικά ανασφάλιστος. Παρ' όλα αυτά, τα 185 ευρώ το δίμηνο αυτά χρεώνονται αυτά τα 5 χρόνια στο ταμείο μου. Με τη λογίστρια μου τα βγάλαμε γύρω στα 6-7.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι νόμιμο ή δίκαιο. Πρώτα αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεύτερον, για τις προσαυξήσεις και αυτά απαντήσαν οι προλαλήσαντες. Ο κύριος Καπαθάς τα είπε πολύ καλά. Το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι για τις δόσεις πάλι των 100.000 ευρώ που ανέφερε ο κύριος Στρατούλης. Αν κάποιος των 100 δόσεων, ναι, έτυχε σε έναν συνάδελφό μου να σπάσει το πόδι του. Έτσι, είχε κάνει τη ρύθμιση με τη, όπως την είχε κάνει με την προηγούμενη. Ναι. Τις 100 ή τις 75 πριν. Δεν θυμάμαι αν είχε κάνει 78 ή 100. Έτσι. Ο άνθρωπος έμεινε 3 μήνες χωρίς να μπορεί να δουλέψει. Γιατί είναι ελεύθερη επαγγελματία. Έχασε τη ρύθμιση. Ναι. Προβλέπει κάτι καινούργια ρύθμιση για αυτό σε περίπτωση κάποια επίγραφη. Αν πάθω εγώ μπορεί κάτι να ξαναμπεί στην καινούργια. Μπορεί να ξαναμπεί στην καινούργια αυτό. Όλοι όσοι είχαν μπει στην καινούργια. Άλλο ρωτάω, κύριε Στρατούλη. Αν εγώ κάνω τη ρύθμιση των 100 δόσεων, εγώ οδηγάω ταξί 12 ώρες την ημέρα. Και σπάσω το πόδι μου, χτυπά ξύλο. Ή πάθω κάτι, χρειαστεί χειρουργείο, χρειαστεί να κάτσω 1, 2, 3 μήνες, ξέρω εγώ και αυτά. Και μέσα στο πρώτο εξάμηνο δεν μπορέσω να πληρώσω μία δόση ή ένα τρέχον δίμηνο. Έτσι. Μου δίνει το δικαίωμα η ρύθμισή σας, εφόσον είμαι, θέλω να με συνεπείς, να ξαναμπω στη ρύθμιση ή με ρίχνετε στον κοιάδα. Ναι, θα σας πω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και το τρίτο και κλείνω. Όχι, όχι, κλείνω όχι, κλείνω όχι, σε αυτό. Δεν γίνεται. Είναι βασικό. Δεν θα κλείσεις. Άμα ρωτήσεις 3, δεν θα ρωτήσει άλλος. Ελάτε, κύριε Στρατούλη, μία φράση. Ναι, καταρχήν προβλέπεται στο σχέδιο νόμου ότι μπορεί να καθυστερήσει κάποιος μέχρι μία δόση και καθυστέρηση μέχρι ένα μήνα. Αλλά είμαστε ανοιχτοί γιατί έχουν γίνει προτάσεις ο μήνας να γίνει δίμηνο για την πρώτη χρονιά. Να γίνει δίμηνο για την πρώτη χρονιά. Επομένως, μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεται. Λέω σε σχέση με ό,τι προβλέπονταν μέχρι τώρα, κάνουμε μία οριακή βελτίωση. Στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή, θα κάνουν προτάσεις και τα κόμματα και ο φορέας σας που θα έρθει, γιατί θα κάνουμε διαβούλευση στη Βουλή. Θα δούμε τι καλύτερη βελτίωση μπορούμε να κάνουμε. Για το πρώτο έχω συνάντηση την Τετάρτη με μια επιτροπή που έχει γίνει στη Βόρεια Ελλάδα από ασφαλισμένους του ΟΑΕ που έχουν το ίδιο πρόβλημα, να ακούσω τις προτάσεις τους και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να δούμε τι λύσεις μπορούν να δοθούν. Την Τετάρτη υπάρχει συνάντηση για αυτό το θέμα. Μικρόφωνο. Ελάτε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Στραντούλη σχετικά. Παρακαλώ για μεγάλη συντομία, γιατί με πιέζουν, ναι, πρέπει να κλείσουμε. Εάν το 20.000 που υπήρχε το πλαφόν για να πάρει κάποιο σύνταξη που χρωστούσε, θα πάει το 50 που είχε κάνει με μια τροπολογία το 2013 η Νέα Δημοκρατία και είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ να το πάνε 50.000, εάν αυτό θα επικρατήσει. Πρώτον, και αν δεύτερον, στο 2010 που κατέθεσα τη σύνταξη, για σύνταξη, είμαι τώρα 67 χρονών, μετά από 3 χρόνια έλαβα απάντηση ότι χρωστάω 50.000. Στα 42 χρόνια που είναι συνταξιοδότηση που έχω, χρωστάω, λέει, 50.000. Τα δικά μου τα αναδρομικά διαγράφονται και όχι μόνο αυτά διαγράφονται, αλλά υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας τότε μου είπανε ότι έχασες και αυτά που είχες ήδη πληρώσει.
Για ποιο τα έχασα? Ναι, ναι. Τα λεφτά που πληρώνουμε δηλαδή είναι φόροι του κράτους. Ναι, και το κράτος αναλόγω όποτε θέλει τα πληρώνουμε και όποτε θέλει τα κρατάει αυτό. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω, ο προσανατολισμός που έχουμε, το είπα και πριν, πρέπει να το ακούσατε, είναι να δώσουμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Είστε περίπου, ζήτησα να δω πόσοι είστε, είστε κυρίως 4,5 με 5.000 όλη την Ελλάδα, που ενώ έχετε συμπληρώσει τα όρια συνταξιοδότησης, επειδή χρωστούσατε πάνω από 20.000 στο ταμείο, ούτε σύνταξη παίρνετε. Και ούτε και το ταμείο παίρνει τίποτα από εσάς, γιατί δεν έχετε να του δώσετε, αφού, τη σύνταξη, αφού δεν παίρνετε και σύνταξη. Άρα είπαμε να βρούμε μία λύση και το ταμείο να εισπράξει κάτι από αυτά που χρωστάτε και εσείς να πάρετε τη σύνταξή σας. Η λύση είναι να αυξήσουμε το όριο, δηλαδή το 20.000 να αυξηθεί. Και δεύτερο, μία διάταξη πολύ αυστηρή, η οποία υπήρχε, που έλεγε ότι 2 μήνες μετά την ειδοποίηση που πήρες, αν δεν πας να κάνεις ρύθμιση ή να πληρώνεις, χάνεις τα πάντα, να βελτιωθεί και αυτή η ρύθμιση. Είναι μέσα στις τροπολογίες που ετοιμάζονται για το επόμενο διάστημα. Πρέπει να δώσουμε και θα δώσουμε λύση για τους 4,5 με 5.000 εγκλωβισμένους. Το δικό μου όμως οφειλών δεν υπάρχει περίπτωση. Και μάλιστα ο τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου, τα δικά μου χάνονται, έτσι δεν είναι? Ο τρόπος για να μην χάσει και το ταμείο και να μην χάσετε κι εσείς είναι το εξής. Θα πάρετε τη σύνταξή σας και αυτά που χρωστάτε θα κρατηθούν ένα μεγάλο μέρος από τα αναδρομικά σας, γιατί περιμένετε ήδη 2 χρόνια, μου είπατε. Ήδη 3 και, χρόνια από το 10.000. Και ένα ποσοστό, και συμψηφισμός με ένα ποσοστό από τη σύνταξή σας, με το 1/4 που προβλέπει ο νόμος. Έτσι και εσείς θα πάρετε σύνταξη και το ταμείο θα πάρει κάτι που δεν θα έπαιρνε τίποτα ερώτηση μέχρι τώρα. Ελάτε. Προς τον κύριο Στρατούλη. Εγώ ενδιαφέρομαι για τη μητέρα μου, η οποία ήταν ασφαλισμένη. Αν είναι προσωπικό θέμα, να το πείτε όταν τελειώσει η εκπομπή. Αν αφορά πολύ κόσμο, να το πείτε. Πολύ κόσμο. Ωραία. Για τους ασφαλισμένους που ήταν στον ΟΓΑ και κόπηκε η σύνταξή τους, διότι έπαιρναν και μία μικρή σύνταξη 30-40 ευρώ από κάποιο άλλο. Μέγα θέμα. Λοιπόν, λέει η κυρία Χατζηνικολάου, για τους υπερήλικες, ναι, σας το έχω πει και σε ραδιοφωνική εκπομπή, γιατί με ρωτήσατε εσείς, για τους υπερήλικες πάνω από 67 χρονών που είναι ανασφάλιστοι, πουθενά δεν παίρνουν σύνταξη, και τους ομογενείς που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Όντως κόπηκαν με το νόμο 4093 από 1/1/2013. Κόπηκε τότε σε 42.000 άτομα, επειδή είναι υπερήλικοι, ζουν μόνο 32.000, ίσως τώρα που μιλάμε και 28.000, τώρα που μιλάμε, γιατί ζήτησα τον αριθμό. Ήταν πολύ βάρβαρη, απάνθρωπη, ανθρωποκτόνα απόφαση. Ναι. Έχω δώσει εντολή στην αρμόδια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου να ετοιμάσει την ρύθμιση, την νομοθετική. Περιμένω και θέλω να πιστεύω πριν το Πάσχα ότι θα το ξαναδώσουμε. Μάλιστα. Σε αυτούς τους ανθρώπους. Ήδη έχουμε βγάλει και το οικονομικό κόστος, είναι 27 εκατομμύρια, 27,5 εκατομμύρια νομίζω για φέτο και 67 εκατομμύρια για του χρόνου, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μετράμε κόστος αυτό. Αφορά στους ανθρώπους μας που δεν έχουν να φάνε. Να φάνε. Και επειδή παίρναν 50 ευρώ σύνταξη για Εθνική Αντίσταση ή 30 ευρώ σύνταξη από την Αλβανία ή από τον Κάφκασο, ξέρω εγώ, τους έχει κοπεί το 360 ευρώ που έπαιρνε από τον ΟΓΑ. Είναι απάνθρωπο, είναι υποχρέωσή μας, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας προεκλογικά, αλλά και στη Βουλή, στις προγραμματικές δηλώσεις, και πρέπει να το αποκαταστήσουμε και θα το κάνουμε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε. Τι εννοείτε, είδατε πόσοι μίλησαν, τι να κάνω, δεν είναι η διάρκεια της εκπομπής. Ελάτε, κάντε μία τελευταία ερώτηση εσείς. Ναι, αν τώρα ζητήσουν από μία τελευταία οι υπόλοιποι, τι θα γίνει? Να είστε μεγαλύτερος ηλικία. Το δέχομαι. Πρώτα απ' όλα, Τσαπάρας Παναγιώτης λέγουμε. Θέλω προκαταβολικό να απευθυνθώ σε εσάς και να σας συγχαρώ. Ω, δεν θέλω τώρα. Ναι, για την υπομονή. Τέτοια ώρα το πρωί σας παρακαλώ. Πάμε στην ουσία. Και ανέχεστε αυτή την κατάσταση. Το έργο εγώ το βλέπω. Κρατήστε το. Το έργο αυτό το βλέπω 75 χρόνια. Ναι. Γιατί είμαι 75 ετών. Λοιπόν, να μην επαναληφθεί. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πολιτικοί μας στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστές και μέρος των δημοσιογράφων, φέραν τη χώρα εδώ που είναι. Και έχουν το στέλνο να μιλάνε. Πώς έχουν το στέλνο να μιλάνε? Σας παρακαλώ, λοιπόν, διαβάστε εδώ. Το μικρόφωνο, ναι, διαβάστε εδώ. Να επιβάλλουμε δικτατορία. 11.271 ένσημο στην αυπηρεσκευαστική ζώνη και μου κόψανε τη σύνταξή μου. Όπως εμένα, φυσικά, με καλύπτει. Είναι πολλοί άλλοι που έχουν κοπιάσει. Γιατί? Ένα γιατί. Τι θα πληρώσουν γι' αυτό? Υποφέρει ο κόσμος. Εμένα μου κόψανε 480 ευρώ το μήνα. Σαν και εμένα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Αυτό να λάβουν υπόψη τους οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι τη χώρα τη φέρανε αυτοί οι κύριοι. Και έχουν το στένος και βγαίνουν. Έχουν το στένος και βγαίνουν. Και οι συνδικαλιστές. Και μέρος από
τα μέσα ενημέρωση. Ποιος? Λυπάμαι που είμαι έντονος, ειλικρινά, αλλά έτσι καλά, είναι η κατάσταση. 480 ευρώ το μήνα που ζει μια οικογένεια, μου τα κόψανε. Και έδωσα το αίμα της ψυχής μου. Είμαι καρκινοπαθής και έχω αποκόλληση στο αριστερό μου μάτι, τέλειος, δεν βλέπω. Σας παρακαλώ πολύ αυτά να ληφθούν υπόψη. Αν έχουν λίγο αξιοπρέπεια μέσα, μας φέρανε στον πάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά όταν τα λέμε αυτά, πρέπει να αξιολογούμε ποιες πολιτικές μας έφεραν στον πάτο. Ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να επιλέγει, να κρίνει ποιοι τον έφεραν σε αυτή τη θέση, σε ποια όχι. Η χώρα μας έχει δημοκρατία, έχει πολιτικές δυνάμεις, έχει συνδικάτα και έτσι προχωρούν οι πολιτισμένες χώρες. Ευχαριστώ τον κύριο Στρατούλη, ευχαριστώ τον κύριο Βρούτσι, όλους τους συμπολίτες μας που ήταν εδώ και τοποθετήθηκαν. Όσοι δεν τοποθετήθηκαν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη εκπομπή. Το λέω από τώρα γιατί αισθάνομαι ότι τους αδικήσαμε. Ευχαριστούμε κυρίως εσάς που για άλλη μια φορά ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.